Τηλεφωνική γραμμή ο στοχοποιημένος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πώς είστε, κύριε Γεωργιάδη, καλή χρονιά σας. Πολύ καλά, χρόνια πολλά, με υγεία, κύριε Μπογδάνε. Αμήν Παναγία μου. Ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα κάτι πρακτικό. Πριν από 3-4 μέρες, ένας κύριος με το όνομα τεπώνυμό του έβγαλε μία, όχι ανακοίνωση, ανήρτησε ουσιαστικά κάτι της, το οποίο κατέληγε ένας άνθρωπος ο οποίος λέγεται κιόλας ότι είναι ο αρχηγός του Ρουβίκονα. Το οποίο κατέληγε ότι θα σε βρούμε και θα σε σπάσουμε στο ξύλο. Κινητοποιήθηκε κανείς γι' αυτό? Θέλω να πω, δηλαδή, το ίδιο το Facebook, κάποιος από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ένας εισαγγελέας, κάτι, ρε παιδί μου. Στην δηλαδή Ελλάδα, είστε αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Δεν είστε ένας απολυμμένος δημοσιογράφος ή τέλος πάντων κάποιος ανώνυμος. Κινητοποιείται για τον οποιονδήποτε. Ναι. Για τον οποιονδήποτε υπάρχει δημόσια αναφορά, θα έρθουμε να σε σπάσουμε στο ξύλο. Ναι. Θα επακινητοποιείται το κράτος, δικαιοσύνη, αστυνομία. Ναι. Δεν το λέω ότι θα επακινητοποιηθεί για μένα, γιατί είμαι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής εκλεγμένος του ελληνικού λαού. Το λέω ότι θα έπρεπε να ισχύει για τον οποιονδήποτε. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όπου η αριστερά έχει το προνόμιο να μπορεί να λέει ό,τι θέλει, χωρίς ποτέ να δίνει λογαριασμό και χωρίς ποτέ να είναι υπεύθυνη για αυτά που λέει, αλλά να έχει το δικαίωμα μόνο να κρίνει τους άλλους. Προφανώς κανείς δεν ασχολήθηκε. Ναι, αυτό όμως δεν. Αυτό απασχόλησε τις, ας πούμε, τις νομικές υπηρεσίες της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, αστικό κόμμα, αυτή τη στιγμή προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Κατά πάσα πιθανότητα, επόμενη κυβέρνηση έχει έναν πρόεδρο, δύο αντιπρόεδρους. Ο ένας αντιπρόεδρος στοχοποιείται ευθέως, επωνύμως από έναν άνθρωπο, ο οποίος φημολογείται κιόλας ότι είναι ο ηγέτης του Ρουβίκονα. Κάπου κάτι. Συγγνώμη, παιδιά, εδώ πέρα μπορούμε κάτι να. Ή και εσείς το έχετε παρατήσει πλέον, το έχετε αφήσει, έχετε παραιτηθεί? Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο έκανα, ότι ενημέρωσα επισήμως την ελληνική αστυνομία, έστειλα τη σχετική ανάρτηση και επικοινώνησα με τον αρχηγό της αστυνομίας. Δεν έκανα κάτι άλλο. Μάλιστα. Ωραιότατα. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο 30 δευτερολέπτων διάλειμμα για διαφημίσεις, ώστε να επανέλθουμε με πολιτική ατζέντα κατά κύριο λόγο Μακεδονικών. Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, με ακούλπα 104,6, θέμα radio. Κύριε Γεωργιάδη, πόσο συνεπής είναι η συγκυβέρνηση ως προς την διακηρυχθήσα πρόθεσή της να λυθεί το μακεδονικό ή σκοπιανό, παρένθεση, μακεδονικό ή σκοπιανό, κλείνει παρένθεση. Κοιτάξτε, αν θα μιλήσουμε τώρα γενικά για το ζήτημα της Μακεδονίας ιστορικά, την ιστορία στα ιστορικά βιβλία το δείτε ως μακεδονικό ζήτημα. Μάλιστα. Μιλάω ιστορικό αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Μακεδονικό αγώνα. Και γιατί το λέμε Σκοπιανό? Τη διάσταση του Μακεδονικού αγώνα κλπ. Το Σκοπιανό όμως είναι ένα ειδικότερο κεφάλαιο. Του ευρύτερου κεφαλαίου που λέει Μακεδονικό. Που είναι η σχέση Ελλάδος-Σκοπίων και η προκύψασα, ανακύψασα διαφορά σε σχέση με το όνομα, αλλά και την αλυτρωτική προπαγάνδα που έχουν τα Σκόπια κατά της Ελλάδος. Μάλιστα. Άρα, ο ιστορικό σα έλεγα ότι όταν αναφερόμαστε στο Σκοπιανό, αναφερόμαστε στο ειδικότερο κεφάλαιο. Το μακεδονικό με εν γέννη είναι πολύ ευρύτερο. Ωραία. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Θέλουν να το λύσουν ή είναι ένα τέχνασμα, ούτω ώστε να συρθεί η χώρα σε μια μακρά προεκλογική περίοδο και κατά τα ιωθώτα, αν θέλετε, του κυρίου Πρωθυπουργού να αποφασίσει τελευταία στιγμή ενδεχομένως και υποπίεση και να το φτιάξει το πράγμα με κάποιο τρόπο ούτως ώστε να έρθει υπέρ του? Πιστεύω ότι η κύρια στόχευση του κυρίου Τσίπρα και η ενασχόληση με αυτό το θέμα είναι κυρίως κοιτώντας προς το εσωτερικό της χώρας παρά προς το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό. Αν τον ενδιέφερε η ουσία αυτού του προβλήματος, ας υποτεθεί ότι το κίνητρο του είναι αγαθό να λύσει μια εκκρεμότητα. Θα είχε προϋπολογίσει ο ίδιος ότι θα είχε συμφωνήσει με τον κυβερνητικό του εταίρο, θα είχε ξεκινήσει με μια προσπάθεια να συνοηθεί με τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως χωρίς να ξεκινήσει πάλι πολεμική ρητορική εναντίον τους, δεν θα είχε επιτρέψει τον Υπουργό των Εξωτερικών του να καλεί τους βουλευτές σε αποστασία και τον Υπουργό Αμήνης του να λέει τα ακριβώς ανάποδα, και με αυτή την τακτική θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα αραγές εσωτερικό μέτωπο για να είναι περισσότερο ικανός να κάνει μια διαπραγμάτευση προκοπής. Θεωρείτε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Άφησε τον κύριο Καμένο να το παίζει μακεδονομάχος, τον κύριο Κοτζιά να καλεί σε αποστασία, τον κυβερνητικό του πρόσωπο να βρίζει το Μητσοτάκι, και μέσα όλα αυτά υποτίθεται να κάνει και διαπραγμάτευση με τα Σκόπια. Άρα είναι προφανές η στόχευση προς το εσωτερικό.
Σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο, διαβάζω σε δημοσίευμα σήμερα το πρωί του πρώτου θέματος. Ο Τσίπρας λέει: δέχεται ισχυρές πιέσεις από τις ΗΠΑ για το θέμα της ονομασίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αυτό είναι υπέρ της Ελλάδος ή εναντίον της Ελλάδος? Το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η. Ναι, το και στο Βουκουρέστι επίσης. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που μια ελληνική κυβέρνηση δέχεται πίεση από μια αμερικανική για αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Διαχρονικά αυτό συνέβαινε. Και στο Βουκουρέστι προφανώς. Εκεί ήταν και μια κορυφαία στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα δεν είναι αυτό κάτι καινούριο που συμβαίνει και που για πρώτη φορά αντιμετωπίζει ο κύριος Τσίπρας. Είναι κάτι που υπάρχει. Προφανώς οι Αμερικάνοι ή οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για το ζήτημα, δεν λέω ειδικά οι Αμερικάνοι, μπορεί οι Γερμανοί, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί οποιοδήποτε άλλο, διεθνείς παράγων, να θεωρεί ότι τώρα είναι ευνοϊκότερες συνθήκες. Ναι. Και γιατί στην εξουσία ο κ. Τσίπρας, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι το μισό του κόμμα Δημοκρατία της Μακεδονίας λέει τα Σκόπια. Φαντάζομαι να ξέρετε αυτά. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια παράδοση πολύ ισχυρή, ας πούμε, σε αυτό το ζήτημα, αλλά και από την άλλη τα Σκόπια είναι τα ίδια σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της ιστορίας τους και ως προς την επιβίωσή τους και ως προς την πολιτική τους ταυτότητα. Άρα είναι λογικό οι πιέσεις για την επίλυση της εγκρεμότητας να είναι αυτή τη στιγμή ισχυρότερες. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους επίλυση η οποία θα σέβεται τις εθνικές ευαισθησίες με δεδομένο ότι δεν απέχει πολύ από την αλήθεια το ότι η επίλυση αυτού του ζητήματος και όχι ο διαμελισμός των Σκοπίων και η επακόλουθη δημιουργία μιας μεγάλης Αλβανίας και μιας μεγάλης Βουλγαρίας είναι όντως υπέρ των εθνικών συμφερόντων? Καθώς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εκτός αν πιστεύετε, εκτός αν πιστεύετε ότι έπρεπε να έχουμε πάει σε μια άλλη λύση. Δηλαδή... Η Ελλάδα δεν έχει κανένα συμφέρον από τη διάλυση των Σκοπίων. Κανένα συμφέρον. Θα έλεγα ότι το μόνο κράτος πραγματικά αυτής της γειτονιάς που θα ενδιαφερόταν τα Σκόπια να καταφέρουν να επιβιώσουν ως ενιαίο κράτος είναι η Ελλάδα. Αυτό λέω. Εμείς δεν θέλουμε να διαλύσουν τα Σκόπια. Mm-hmm. Και άρα υπό την έννοια αυτή οι Σκοπιανοί πολύ μεγάλο σφάλμα κάνουν που δεν σπέδουν γρήγορα τα βρουν με τον μοναδικό πραγματικό ενδυνάμει του σύμμαχου στην περιοχή που είναι η Ελλάδα. Mm-hmm. Οι Αλβανοί έχουν προσφέρει μια πολύ ισχυρή μειονότητα στα Σκόπια. Mm-hmm. Και ο αλβανικός εθνικισμός είναι πάρα πολύ έντονος στα Βαλκάνια. Και πιθανόν και οι Βούλγαροι να έχουν τις δικές τους γνώμες για το τι είναι πραγματικά οι Σκοπιανοί. Ναι, οι Βούλγαροι εκπαιδεύουν το στρατό των Σλαβομακεδόνων. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς ως χώρα και για λόγους ιστορικούς αλλά και για λόγους γεωπολιτικούς έχουμε συμφέρον τα Σκόπια να επιβιώσουν ως ένα ενιαίο κράτος. Άρα υπό την έννοια αυτή και από θέση αρχής εμείς είμαστε υπέρ του να βρεθεί λύση. Ναι, θεωρείτε ότι τέτοια λύση όμως δύναται να προκύψει? Μεγάλη κουβέντα. Στην Ελλάδα κάνω αυτό πολύ μεγάλη κουβέντα για το όνομα. Ναι. Το όνομα είναι μια πτυχή του προβλήματος. Το όνομα πηγαίνει χέρι-χέρι με την εθνική ταυτότητα όμως. Το όνομα πηγαίνει φυσικά με πολλά πράγματα. Με τη γλώσσα. Εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα το κομμάτι του αλυτρωτισμού των Σκοπίων. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, θα επέλεγα να μην λέγω τη Δημοκρατία της Μακεδονίας καθόλου. Mm-hmm. Αν διδάσκουν σχολεία του ότι η Θεσσαλονίκη είναι δικιά τους. Ναι. Και αν μεγαλώνουν γενιές ανθρώπων με το πώς θα μπουν να καταλάβουν τη μισή ελληνική επικρατεία, mm-hmm. αυτό είναι πρόβλημα. Ναι, 10 χρόνια Γκρούευσκι ήδη έχει συμβεί αυτό. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι μην το βλέπουμε στενά. Μια διαπραγμάτευση με αυτό το κράτος για να φτάσουμε σε μια πραγματική λύση πρέπει να λύνει όλα τα εκκρεμή ζητήματα, έστω να εξασφαλίζει μπροστά μας ένα πολύ καλό μέλλον μεταξύ των δύο λαών. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη αυτής της διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά σας το λέω με ειλικρίνεια. Έχουμε καλή επιτυχία σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Εφόσον επιτύχουν, εφόσον καταλήξει πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση σε μία ενιαία θέση. Θεωρείτε. Δεν έχει καταλήξει σε τέτοια διαδρομές. Θα φτάσουμε και εκεί. Θα σας πω τη γνώμη μου. Ωραία. Ναι. Δεν εμπλέκομαι εγώ στη διαπραγμάτευση. Δεν θέλω να εμπλέκω. Εγώ είμαι αντιπολίτες. Δεν είμαι κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτή είναι μία διαπραγμάτευση που θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Ωραία. Εντάξει. Πηγαίνω σε ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την πρώτη στιγμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, βεβαίως, ναι, αλλά δυνάμεις μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από το 2012, το Τέξας εκείνη την επίσκεψη, έχουν δώσει ένα δαχτυλίδι στον κύριο Τσίπρα, τον είδαν να ανεβαίνει, να διχάζει, να κερδίζει, να ξαναδιχάζει, να ξανακερδίζει και τώρα λέγεται ότι επειδή είναι η κυβέρνηση που έχει εξυπηρετήσει όσο καμία άλλη
όλες τις ορέξεις των δανειστών εκατέρωθεν του Ατλαντικού θέλουν να τον δουν να εξακολουθεί, ρε παιδί μου. Συνεπώς του δίνουν μια βοήθεια ούτως ώστε να το παίξει και εθνικός ήρωας. Γιατί, και αυτό σας αφορά, και αυτό σας αφορά, γιατί, διότι η κεντροδεξιά στην Ελλάδα δεν καταφέρνει ακόμα ως νέα δημοκρατία να τραβήξει τους πατριώτες στο βαθμό που θα περίμενε κανείς να το κάνει. Ποια είναι αυτή η βοήθεια? Συγνώμη, η βοήθεια είναι να πιέσει περισσότερο τους Σκοπιανούς, και κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο την περίοδο της αδιαλαξίας Γκρούευσκη, τώρα με τον μετριοπαθή Ζάεφ να το πάρουμε και να φανεί ως επιτυχία Τσίπρα Καμένη. Κύριε Μπογδάνε, ας αφήσουμε... Διαβάζω πολύ αστυνομική, διαβάζω πολύ Τζον Λεκάρε, θα μου πείτε. Να δούμε που θα καταλήξει η διαπραγματεύση. Νομίζω βιάζεται πάρα πολύ. Εγώ, επειδή με ρωτάτε, θα σας πω ευθέως τη γνώμη μου. Αν είναι η βοήθεια των Αμερικάνων για τον Τσίπρα, όπως λέει η δική σας ολίγων συνωμοσιολογική ανάλυση, δεν είναι υιοθετό, το ξεκαθαρίζω, να δώσει στην Ελλάδα πολύ καλύτερη. Δεν είναι πιο κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Νέα Δημοκρατία? Ακούστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι παραδοσιακή φιλοαμερικανική δύναμη στη χώρα. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή τα φιλοαμερικανικά σκύπτρα τα έχουν πάρει ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Καρπαζιές παίζουν. Με την έννοια του δυτικού προσανατολισμού, με την έννοια της φράσης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανήκομεν στη Δύση. Με αυτή την έννοια. Ναι, αλλά ανήκομεν στην Δύση εντός Ευρώπης ή ανήκομεν στην Δύση ως προκεχωρημένο φυλάκιο του υπερατλαντικού παράγοντα? Δεν είναι σε αντίθεση η Ευρώπη με την Αμερική με τον τρόπο που το παρουσιάζεται. Ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ δεν μπορούσε να υπάρχει. Μην υπερβάλλουμε. Λοιπόν, άρα η Νέα Δημοκρατία υπό την έννοια της παρακαταθήκης του Εθνάρχου Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι η φιλοδυτική πολιτική δύναμη της χώρας. Η αριστερά δεν έχει παράδοση φιλοδυτική ή φιλοαμερικανική, είναι στην άλλη πλευρά. Τώρα, ότι ο κύριος Τσίπρας. Στη ρητορική της δεν έχει. Στην πράξη έχει. Είπατε? Στη ρητορική της δεν έχει. Ναι, ναι, στην ότι ο κύριος Τσίπρας στην πράξη ως πρωθυπουργός έχει πράγματι αποδειχθεί ο πιο έτσι εφεκτικός σε κάθε πίεση του ξένου παράγοντα, το οποίο το έχουμε καταλάβει όλοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το είπε ο κ. Βορύδης μια συνέντευξη που προχθές λίγο έτσι άκομψα, ας πούμε, το είπε λίγο ομά. Μάθημα τον είπε Καρπαζόης πράκτορα, κάπως έτσι. Αλλά η ουσία είναι ότι πράγματι είναι μια κυβέρνηση που όταν σου σκέφτεται αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις αν όλη τη ζωή σε διαδηλώσει στους δρομούς, σε πιάνουν τα γέλια. Άδειά σου. Η δική σας προσωπική άποψη, ποια είναι για την ονομασία? Δεν θα μπω στην κουβέντα, κύριε Μπογδάνη, θα σας πω ειλικρινά τη γνώμη για ποιο λόγο. Δεν το κάνω για μην μου πείτε που... για ποιο λόγο. Για οικονομία του χρόνου δεν χρειάζεται να μου πείτε για ποιο λόγο. Γιατί τώρα η κυβέρνηση κάνει μια διαπραγμάτευση. Εάν ο καθένας μας λέει από ένα όνομα. Πάμε στην άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Ή για τον ίδιο λόγο δεν θέλετε να μπείτε και σε αυτό? Η Νέα Δημοκρατία. Διότι προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω γιατί. Εντελώς καλοπροαίρετα. Κάποιος ο οποίος το βλέπει απ' έξω, του φαίνεται σαν η Νέα Δημοκρατία να μην έχει μια αυτόφωτη θέση, αλλά η βασική της θέση να είναι να συμφωνήσει ο Καμένος με τον Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει δύο κόκκινες γραμμές. Η πρώτη κόκκινη γραμμή είναι ότι για να μπούμε στην κουβέντα πρέπει να υπάρχει ενιαία κυβερνητική θέση. Μάλιστα. Αυτή είναι ως προς την αφετηρία. Αχα. Άρα, όταν συμφωνήσετε μεταξύ σας, φωνάξτε μας. Ναι. Η δεύτερη κόκκινη γραμμή είναι το Βουκουρέστι και η γραμμή που καθόρισε η κυβέρνηση Καραμαλή το 2008. Αυτή είναι για τη λήξη της διαπραγμάτευσης. Η αφετηρία της διαπραγμάτευσης είναι βρείτε μεταξύ σας και φωνάξαμε μας. Η λήξη της διαπραγμάτευσης είναι Βουκουρέστι 2008. Στο ενδιάμεσο αυτών των δύο κόκκινων γραμμών πρέπει να βρεθεί όποια λύση. Εάν βρεθεί λύση στο ενδιάμεσο των κόκκινων γραμμών, η Νέα Δημοκρατία θα μπει στη συζήτηση. Εάν δεν βρεθεί, δεν θα μπει. Πόσο απλά σας το λέω. Εκλογές το 2018 ή το 2019, εκτιμάτε? Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κάνει εκλογές το 2018 αμέσως την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, εάν τυχόν το καταφέρει ή εάν συμβεί κάτι χειρότερο νωρίτερα. Αυτό πιστεύω θέλει να κάνει ο κ. Τσίπρας. Αυτή είναι η γενική μου γνώμη. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά βέβαια ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν εκλογές στην Ελλάδα το 2018. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να μείνει ο Τσίπρας μέχρι το τέλος. Γιατί? Και δεν τους κάνουν τα χατήρια πολύ εύκολα. Τα χατήρια τα κάνει, τα χατήρια τα κάνει, αλλά αυτό το κρατούσα ως τελευταία ερώτηση. Δεν θα έπρεπε οι μνημονιακοί, οι νέδες, οι ευρωπαϊστές να είμαστε απογοητευμένοι από δανειστές οι οποίοι κόπτονται και δικαίως για μεταρρυθμίσεις τύπου ελληνικού σκουριές και. Όμως μισό λεπτό. Αδιαφορούν για το ξύλωμα του θεσμικού ιστού της χώρας, φερρυπίν δια της ανομίας η οποία επικρατεί στα πανεπιστήμια, ούτως ώστε να μπορούν να περνάνε ανενόχλητοι όλα τα νεοφιλελεύθερα μνημονιακά. Εγώ ιστορικός δεν έχω και δεν έθαρψα ποτέ στη ζωή μου
τέτοιου τύπου αυταπάτες. Δηλαδή. Ότι οι Ευρωπαίοι δανειστές είναι κάποιοι καλοί άνθρωποι, οι οποίοι ενδιαφέρονται το καλό της χώρας. Συγγνώμη, κάποτε είσαστε και εσείς μέσα σε εκείνους οι οποίοι συμφωνούσαν μέσες άκρες ότι είναι ευλογία το μνημόνιο. Όχι. Μέσες άκρες. Αυτό το οποίο έλεγα εγώ από την αρχή που το έχω ψηφίσει. Και εγώ το έχω πει, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Απλά εγώ έχω αρχίσει τώρα να λέω, μα καλά, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τελικώς αποδεικνύεται ότι είναι αμοραλιστές. Έβαζα πλάτη. Με επιτρέπετε λίγο. Παρακαλώ, με συγχωρείτε. Εγώ δεν έβαλα ποτέ πλάτη στους δανειστές. Εγώ πάντα κινούμαι με άξονα αυτό που πιστεύω καλό για τη χώρα μου. Λοιπόν, το μνημόνιο, είπα από την αρχή ότι ήταν χρήσιμο ως τι πράγμα, ως το κίνητρο και την πίεση να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να είχαμε κάνει μόνοι μας, αλλά που δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα και η κοινωνία μας δεν θα έβρισκε ποτέ το θάρρος να τις υλοποιήσει. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις για το ζητούν οι δανειστές. Είπα να αξιοποιήσουμε το ζητούν οι δανειστές για να κάνουμε αυτό που θεωρούσαμε σωστό από την αρχή. Μάλιστα. Οι δανειστές από την αρχή είχαν το δικό τους κίνητρο. Το δικό τους κίνητρο δεν είναι η ευημερία του ελληνικού λαού. Το δικό τους κίνητρο ήταν από την αρχή η διασφάλιση των δικών τους συμφερόντων. Όσο ο Τσίπρας λοιπόν, για να έρθω σήμερα, διασφαλίζει τα συμφέροντά τους, δηλαδή ποια είναι αυτά, να παίρνουν τα λεφτά τους, δεν έχουν κανένα λόγο να ψάξουν για άλλον. Το αν εσύ θα μαθαίνεις καλά γράμματα με μεσθήμια. Το αν ο Ροδίγανος θα κυνηγάει εμένα με δίδυση κάποιο στενό, όπως είπε ο κύριος Τάδε. Το αν θα υπάρχουν παρεμβάσεις δικαιοσύνη. Το αν θα κόβω την ταξία των παιδιών μας από τα σχολεία στο εξωτερικό. Αυτό δεν αφορά όταν θα παίρνει τα λεφτά του ο Ευρωπαίος δανειστής. Αυτό αφορά εμένα και εσάς. Ο δανειστής λοιπόν δεν τον νοιάζει αν εμείς θα περνάμε χάλια εφόσον παίρνει τα λεφτά του. Είναι καταλαβαίνω αυτό που σας λέω. Απολύτως. Ερώτηση. Έτσι, αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Με 30 δεύτερα ας κλείσουμε. Εμείς αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε με τους δανειστές, ούτε κατά των δανειστών. Εμείς πρέπει να είμαστε με την Ελλάδα. Είναι επαρκώς. Τι Ελλάδα θέλουμε. Είναι επαρκώς δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Ή έχει γίνει πολύ ποτάμι. Σας το λέω ως σε καθημερινή επαφή. Με τη μεγάλη δεξαμενή των ψηφοφόρων. Και πολλοί μου λένε, θα με συγχωρήσετε, πολλοί μου λένε, γιατί ποιος έχει μείνει δεξιός στη Νέα Δημοκρατία? Ο Άδωνης, ο Βορύδης και δύο-τρεις άλλοι. Τώρα πρέπει ακόμα κάπου να συμφωνήσετε. Ο Μεν ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία το πρωί το βράδυ. Ναι. Και ως Παδημούρη πρέπει να μην βλέπει στον ύπνο του πλέον. Ναι. Ότι εγώ καθορίζω τη γραμμή τη Νέα Δημοκρατία. Καλά. Και δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, υπάρχει μόνο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Εσύ μου λέτε το ακριβώς ανάποδο. Εγώ, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω ούτε να συμφωνήσω ούτε να διαφωνήσω. Εγώ σας μεταφέρω μία αίσθηση την οποία μπορείτε να πείτε ότι δέχεστε ή δεν δέχεστε. Να τη συμφωνήσετε. Δεν τη δέχεστε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πιστεύω ότι έχει βρει πλήρως την ισορροπία και εκφράζει το σύνολο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που είναι ψηφοφόροι. Εάν ήσασταν κυβέρνηση. Μέχρι τη δεξιά. Εάν ήσασταν κυβέρνηση. Κλείνω εδώ. Είστε καλός στις αντιλαβές. Εάν είσαστε κυβέρνηση, ο Ρουβίκονας αυτή τη στιγμή θα ήταν στο σπίτι του. Δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση. Με Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία, ο Ρουβίκονας ή ο κάθε Ρουβίκονας μπορούσε να κάνει αυτά που κάνει. Και ό,τι ξέρετε. Τι θα συνέβαινε. Και τα σφάλματα και τη δικιά μας παρατάξεως. Ως προς την αντιμετώπιση των εξαρχείων διαχρονικά, ναι. Αυτά έχουν τελειώσει. Επιμένετε σε αυτό που είχατε πει στο παρελθόν, ότι σε δύο μήνες εσείς θα έχετε επιλύσει τουλάχιστον την μεγάλη δυσκολία στο ζήτημα των εξαρχείων? Δεν υπάρχει, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αν γίνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, το θέμα των εξαρχείων θα επιληθεί. Εάν δεν επιληθεί, έχουμε αποτύχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Εύχομαι καλή χρονιά. Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.